Όλοι οι αγρότες ανεξαιρέτως εισοδήματος βρίσκονται στους δρόμους. Και δεν έχουν και, πώς να το πω, και αυτό που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, το εθιμοτυπικό που μας κατηγορούν. Βγαίνουν στον δρόμο δυναμικά και απαιτούν να δοθεί εδώ και τώρα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα. Εμείς ως προτεραιότητες έχουμε βάλει το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λόγω της μείωσης του κονδυλίου κατά 250 εκατομμύρια δεν είδαν χρήματα οι αγρότες στην τσέπη τους. Επίσης, η αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο, ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Αν ο αγρότης δεν έχει φτηνό πετρέλαιο να καλλιεργήσει τον άλλο μήνα, δεν πρόκειται να καλλιεργήσει. Αν ο μελισσοκόμος δεν έχει φτηνό πετρέλαιο να μεταφέρει τα μελίσια του, δεν πρόκειται να τα μεταφέρει και τα τελευταία χρόνια δεν τα μεταφέρει. Τα προβλήματα είναι πολλά, έρχονται κι άλλα και ο Υπουργός από τις Βρυξέλλες είπε «Περιμένετε, κάτσετε όπως είστε, έρχομαι να σας λύσω τα προβλήματα, γιατί τα πιο πολλά προβλήματα γεννιούνται από εδώ», λέει, «από το Ευρωκοινοβούλιο», δηλαδή αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Είδατε πάνω, οι πλημμυροπαθείς δεν πήραν ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα, έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, μέχρι και τα σπίτια τους πέσανε και ακόμη τους κουροϊδεύουνε. Σήμερα ένα στέλεχος της κυβέρνησης απάντησε στα προβλήματα των αγροτών με αυτό που μας απαντούσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Τόσα εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους, τόσα εκατομμύρια για τους ελαιοπαραγωγούς, τόσα εκατομμύρια για τους ψαράδες, μοιράζουν εκατομμύρια. Να έχουμε και τις άλλες τάξεις, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους να λένε, ρε παιδιά, πού τα πάτε αυτά τα εκατομμύρια, τι τα κάνετε, αφού η κυβέρνηση σας τα δίνει. Θεωρούμε ότι από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, οι αγρότες στην Ελλάδα θα σκληρύνουν τη στάση τους. Ήδη μπαίνουν πάνω σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, γιατί σήμερα μας έδωσαν την είδηση από το Τελωνείο Προμαχώνα ότι φέρνουν αρνιά από τώρα για να τα παχύνουν οι έμποροι για τις γιορτές. Σίγουρα φέρνουν και γάλα, γι' αυτό και αυτές οι μειώσεις. Λένε ότι το γάλα θα μειωθεί και κι άλλο, και όσοι κτηνοτρόφοι μείναν θα αποδεκατιστούν κι αυτοί. Το τραγικότερο για την εσπεριδοκαλλιέργεια είναι ότι εμείς δεν είδαμε αυτές τις μεγάλες τιμές που λένε ότι πουλάμε την παραγωγή μας. Η τιμή στα εσπεριδοδία έχει κατρακυλήσει τον τελευταίο καιρό και η επίδραση επιπτώσεις από το μαύρο ακανθόδι που υπάρχει από το 2015 στην περιοχή και κανένας μα κανένας από το κράτος και από τα Υπουργεία και από τους οργανισμούς δεν έλαβε κάποια μέρημνα για να καταπολεμηθεί αυτό το έντομο, δεν έχουν κάνει κάτι. Η παραγωγή καταστρέφεται, τώρα αρχίζουν ξεραίνονται και τα δέντρα και προσπαθεί ο παραγωγός να τα βγάλει όπως μπορεί πέρα.